Πριν από 4 ημέρες η Κυπριακή Δημοκρατία έβγαλε ναύτεξ με την οποία όρισε την περιοχή των τεμαχίων στην οποία θα μπει η Exxon Mobil. Οπότε μπαίνουμε στη φάση αυτή που περιμένουμε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Οι αντιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από επιθετικές ανακοινώσεις, από κάποιο ερευνητικό σκάφος το οποίο θα πάει να κάνει έρευνες στην περιοχή και ή από κάποιο γεωτρητικό σκάφος. Εγώ πιστεύω θα κινηθεί προς τη λογική ή του ερευνητικού σκάφους ή του γεωτρητικού σκάφους. Mm-hmm. Θα αποφύγει το τεμάχιο. Θα έχει πιο έντονη αντίδραση, λέτε. Η Τουρκία... Και απέναντι στην Exxon Mobil, η οποία είναι... Δεν θα ακουμπήσει το τεμάχιο της Exxon Mobil. Αλλά θα πάει... Το τεμάχιο της Exxon Mobil είναι το 10. Και είναι στην περιοχή που κατά την Τουρκία ανήκει στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Θα διαμαρτυρηθεί εκεί για λογαριασμό υποτίθεται των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων mm-hmm. και θα πάει στα τεμάχια που είναι προς την περιοχή που ίδια θεωρεί ότι της ανήκουν. Κατεχόμενα. Όχι. Σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον τελευταίο καιρό έχει κάνει 4 γεωτρήσεις στο τεμάχιο 6. Mm-hmm. Το τεμάχιο 6 έχει τη σημασία του, μαζί με το 7, ανήκουν σε 2 τεμάχια που τα έχει η γαλλική εταιρεία Total μαζί με την ιταλική ΕΝΗ. Την είχαν διώξει παλιά οι Τούρκοι. Την ΕΝΗ. Την ΕΝΗ. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι θέλει να δει και τις αντιδράσεις της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Και για να τον μπερδέψουμε λίγο ακόμη περισσότερο, να θυμίσω ότι από την 1η Ιανουαρίου η Γαλλία θα έχει ιδιαίτερο βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αναλαμβάνει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Mm-hmm. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τον Απρίλιο μήνα η Γαλλία πάει σε προεδρικές εκλογές. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά μπερδεύουν αρκετά την κατάσταση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πια μπορούμε να είμαστε απολύτως ακριβείς σίγουροι και σίγουρες για την τακτική που ακολουθεί η Τουρκία. Δηλαδή είναι μια τακτική ένταση εδώ και 2 χρόνια, έχουμε καθημερινά δηλώσεις, οξία ρητορική, αντιπαραγωγική ρητορική, μια προσπάθεια να διεκδικηθεί εντός αγωγικών ένα ηθικό πλεονέκτημα που δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, πάλι εντός αγωγικών η λέξη ηθικό πλεονέκτημα, και παράλληλα έχουμε τις πάγιες τακτικές στο πεδίο, στο Αιγαίο, με τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Και αυτό θα συνεχιστεί. Είναι ένα σημαντικό μάκωσης. Για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πώς οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, το χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες, πρέπει να έχουμε τον αριθμό, την ποσότητα των παραβιάσεων, παραβάσεων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνεται πιο επικίνδυνη η Τουρκία, αυτό είναι το ερώτημα τώρα, κύριε Καθηγητά. Νομίζω ότι η Τουρκία προσπαθεί εδώ και αρκετούς μήνες να βελτιώσει τη σχέση της με μία σειρά από χώρες με τις οποίες έχει έλθει σε ρήξη. Χώρα κλειδί είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί είναι μία χώρα η οποία προσπαθεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις πολύ πέρα από τον Περσικό ή τον Αραβικό κόλπο, δηλαδή στη Μεσόγειο. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια όσμωση πια ολόκληρης της περιοχής, ολόκληρη περιοχή από την Δυτική Μεσόγειο μέχρι τον Περσικό κόλπο είναι μία, και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Θα συνεχίσει και με το Ισραήλ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί εντατικές ή τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές. Το μεγάλο όμως στοίχημα για την Τουρκία είναι η Αίγυπτος. Αυτό. Να ξαναφτιάξει τις σχέσεις της, λέτε. Να τις βελτιώσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρεί ότι έτσι θα εξουδετερώσει τις ελληνικές συνεργασίες και συμμαχίες. Αυτό όλο είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο η ένταση διατηρείται και ενδεχομένως να οξυνθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Είναι ένα σενάριο όμως το οποίο το έχουμε προεξοφλήσει. Ναι, δηλαδή, ναι, ξέρουμε ότι δεν θα εκπλήξει κανέναν αυτό. Νομίζω τα σενάρια είναι γνωστά από το καλύτερο. Καλύτερο. Δεν υπάρχει. Συμφωνείτε καλύτερο με αυτό που είπε ο Υπουργός? Ότι μπορεί δηλαδή να πάει εκεί ένα γεωτρητικό σκάφος, να δούμε για παράδειγμα ένα ερευνητικό. Αυτό είναι νομίζω το πιθανότερο σενάριο, γιατί δίνει στην Τουρκία ένα τακτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή μπορεί να αμφισβητεί εμπράκτος χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιδράσουμε κλιμακώνοντας. Ή εν πάση περιπτώσει, όχι δεν μπορούμε, αλλά το δίλημα να είναι πολύ μεγάλο. Άρα το επόμενο πεδίο, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι η Κύπρος σε αυτή τη φάση. Περιμένουμε τα νέα, δηλαδή. Το επόμενο πεδίο είναι η Κύπρος. Και εδώ να πω και κάτι άλλο που κάνει όταν βγάζει αυτό το σκάφος, όταν θα βγάλει, αν θα βγάλει το σκάφος στην περιοχή, η Τουρκία λέει ταυτοχρόνως: εγώ είμαι διατεθειμένη να το αποσύρω
εάν εσείς σταματήσετε τις γεωτρήσεις. Mm-hmm. Εξισώνει δηλαδή μια παράνομη πράξη με μια νόμιμη ενέργεια σε νομιμώς οριοθετημένη περιοχή και βγάζοντάς το αποκτά ένα τακτικό πλεονέκτημα. Το είχε κάνει με το Roots Race το ίδιο. Το είχε κάνει, το κάνει επανειλημμένος αυτό. Αυτό όμως εδώ στους Αμερικανούς στο κόλπο μπορεί να πιάσει, γιατί εδώ έχουμε εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων. Η πίεση ασκείται προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Να συνεχίσω λίγο τη σκέψη του κυρίου Ιφαντή. Mm-hmm. Ο Ερντογάν με την κίνηση που κάνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποδεικνύει ότι είναι μεγάλος παίκτης. Δεν είναι. Έχει πάει στη γωνία, έχει στριμωχτεί άγρια, η οικονομία χτυπιέται αλίπητα. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Mm. Έχει τρομερό πείσμα. Το ότι επιλέγει να μιλήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα με την Ισπανία, δείχνει ότι συνεχίζει να παλεύει. Μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο πέρσι υπεγράφει συμφωνία αμυντική συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1952 που υπογράφεται αμυντική συμφωνία τέτοιου τύπου μεταξύ της Ελλάδας με χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν το βάζει κάτω όμως. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά συνυπάρχουν. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Mm-hmm. Αυτά είναι ο Ερντογάν. Έχει οδηγήσει τη χώρα του σε μια δεινή κατάσταση διπλωματικά. Αυτά δηλαδή που είπε και ο κύριος Φαντής για το Ισραήλ, για την Αίγυπτο. Είναι δικές του επιλογές. Mm-hmm. Εξαιτίας του έφτασαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Το γεγονός όμως, κύριε Υπουργέ, ότι αφενός χαρακτηρίζει την Ελλάδα, την κατηγορεί ότι είναι μια επιθετική. Μην πτωίστε. Θα τακτοποιήσουμε όλα. Αφενός κατηγορεί την Ελλάδα ότι είναι μια επιθετική χώρα. Αφετέρου λέει ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ό,τι αφορά το προσφυγικό. Αυτά θέλω να πω. Πείθουν κανέναν σε αυτή τη φάση. Χρειαζόμαστε όταν απευθυνόμαστε προς το κοινό μας, χρειαζόμαστε να έχουμε και ένα προκάλημα ηθικής νομιμότητας, να εξηγούμε για ποιο λόγο το κάνουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η χώρα η οποία πνίγει πρόσφυγες στη θάλασσα. Μπορεί να ξαναδούμε, κύριε Υπουργέ, νέο προσφυγικό κύμα. Επειδή επισκέφθηκα προσφάτως τον Εύρο πριν από κάνα μήνα περίπου, τα μέτρα τα οποία έχουν πλέον ληφθεί δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Mm-hmm. Την ξέρω την περιοχή πολύ καλά από τότε που υπηρετούσα τη θητεία μου. Το τείχος λέτε. Δεν είναι μόνο το τείχος. Είναι οι περιπολίες, είναι οι κάμερες, είναι τα εμπόδια τα οποία έχουν τοποθετηθεί. Οι εκαθαρίσεις, ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν ότι η περιοχή σε πολλά σημεία είναι δασωμένη. Mm-hmm. Τα σημεία εκείνα που δεν υπήρχε οπτική επαφή έχουν καθαριστεί. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Άρα είμαστε έτοιμοι, λέτε, για όλα τα σενάρια. Εάν αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πέρσι το Μάρτιο την ευνηδιαστική επίθεση αμάχων που επιχείρησε και χωρίς το τείχος. Και χωρίς το τείχος, πολλό δε μάλλον τώρα. Από το Αιγαίο. Στο Αιγαίο υπάρχουν πάντοτε μεγαλύτερα προβλήματα, διότι δεν είναι μόνο ένα σημείο, μπορεί να σου έρθουν από πολλές πλευρές. Σας θυμίζω ότι προσφάτως έφτασαν και νοτίως της Κρήτης. Δεν είναι μόνο η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος. Το πιστεύετε όμως ότι θα το έκανε αυτό πραγματικά? Όχι σε αυτή τη φάση. Όχι, λέτε. Όχι σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Θέλει να υπενθυμίζει, ο Ερντογάν έχει την εξής στάση. Θέλει να υπενθυμίζει στους Ευρωπαίους ότι έχουμε πρόβλημα, έχω πολύ μεταναστευτικό πληθυσμό, δώστε μου λεφτά. Αυτό που επιχείρησε να κάνει το Μάρτιο πέρυσι ήταν διαφορετικής φύσεως. Προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εντελώς διαφορετικό. Το σταμάτησε. Mm-hmm. Προσπάθησε τώρα να ξαναπαίξει τον ίδιο ρυθμό με την Πολωνία και με τις άλλες χώρες. Υπενθυμίζει διαρκώς ότι έχει πολύ μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό. Έχει ένα